25 Ιουλίου η εργοδοσία προχώρησε σε απόλυση ενός συναδέλφου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι όλο το προηγούμενο διάστημα ο συνάδελφος μαζί με άλλους εργαζόμενους στο εργαστήριο όπου δούλευε ως εργάτης αποθήκης, μαζί με άλλους εργαζόμενους λοιπόν στην παραγωγή, διεκδίκησε, μπήκε μπροστά για μια σειρά ζητήματα. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι δεν υπέγραψε σύμβαση με δουλεμπορικό γραφείο που πήγε να μπει σε εργοδοσία μέσα στο εργοστάσιο. Αυτό ακριβώς είχε ως αποτέλεσμα μετά από 2 μήνες τη σημερινή απόλυση δήθεν για οικονομικούς λόγους. Λοιπόν, εμείς δηλώνουμε το εξής. Απαιτούμε τώρα από την εργοδοσία να πάρει πίσω την απόλυση. Απαιτούμε τώρα να δηλώσει η εργοδοσία να μην προχωρήσει, ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία άλλη απόλυση συναδέλφου μας. Δηλώνουμε ότι οι εργάτες στα εργαστήρια παραγωγής του κλάδου έχουμε ματώσει. Όλο το προηγούμενο διάστημα πληρώσαμε την κρίση τους, πληρώσαμε την ανάπτυξή τους και σήμερα μας καλούν πάλι να πληρώσουμε τη νέα κρίση. Ήμασταν στην αναστολή. Δεν μας ρώτησε κανένας άμα έχουμε να ζήσουμε εμείς οι οικογένειές μας, άμα έχουμε να πληρώσουμε τον νίκη, άμα έχουμε να έρθουμε στη δουλειά. Ήμασταν στο πρόγραμμα συνεργασίας που είδαμε τους μισθούς μας να πετσοκόβονται την ίδια ώρα που η μεγαλοεργοδοσία του κλάδου απολάβανε φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις που εμείς ουσιαστικά από τη δικιά μας τσέπη πληρώναμε. Όλο το προηγούμενο διάστημα ήμασταν στην εντατικοποίηση και κάτω από το δικό μας συντρότα η μεγαλοεργοδοσία έβγαζε κέρδη. Σήμερα λοιπόν δηλώνουμε ότι παλεύουμε για να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας. Κατοχύρωση των βαρέων και ανθυγινών, κατοχύρωση των τριετιών, κατοχύρωση του πενθήμερου και 2 συνεχόμενα ρεπό. Για άλλη μια φορά λοιπόν δηλώνουμε ότι η απόλυση δεν θα περάσει. Μέσα από το ΣΕΤΕΠΕ, μέσα από το Συνδικάτο, οι εργάτες του κλάδου θα δώσουν την απάντησή τους. Εμπνεόμαστε από τους μεγαλειώδεις αγώνες όλων των εργαζόμενων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κινητοποίηση, όπως είναι ο τεράστιος αγώνας που δίνουν οι εργάτες κάτω στη Λάρκο, όπως είναι ο τεράστιος αγώνας που έδωσαν οι οικοδόμοι που υπέγραψαν σύμβαση κλαδική εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, όπως είναι ο αγώνας που δίνουν οι συνάδελφοί μας κάτω στο λιμάνι του Πειραιά, στην Κόσκο. Μέσα λοιπόν από τον οργανωμένο μας αγώνα θα δώσουμε την απάντηση.